Αγαπητοί μου, πάντοτε βρισκόμενοι στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, συνεχίζομαι ευρισκόμενοι στο 11ο κεφάλαιο, εκεί που ανεφέρθησαν βεβαίως γνωρίσματα και χαρακτηριστικά της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, και ότι εάν θα επεκράτει το κήρυγμα του Χριστού, το Ευαγγέλιο, σε όλη τη γη, τότε βεβαίως θα είχαμε μία παραδοσιακή, παραδοσίων κατάσταση. Αυτή την παραδοσία κατάσταση την περιγράφει με πολύ ζωηρά χρώματα ο προφήτης Ισαΐας ως εξής, στους στίχους 6, 7, 8 και 9, πάντα του 11ου κεφαλαίου. Το είχαμε πει και την περασμένη φορά, αλλά για να τα συνδέσουμε. Και σύμβος κυθίσεται λύκος μεταρνός, και πάρδελης συναναπαύσεται ερήφο και μοσχάριον και τάβρος και λέων άμα βοσκηθήσονται, και παιδίων μικρών άξι αυτούς. Ο λύκος λέει με καρνή θα βόσκουν μαζί. Ο τάβρος και το λιοντάρι το ίδιο. Και ένα πολύ μικρό παιδάκι θα μπορεί αυτά να τα καθοδηγεί, όπως ακριβώς θα καθοδηγούσε ένα κοπάδι με πρόβατα ή γαλιά. Βλέπετε κάποτε μικρά παιδιά έχουν ένα καλάμι και οδηγούν τα γαλιά, τις γαλοπούλες. Και βούς και άρκος, δηλαδή άρκτος, άρκος, άμα βοσκηθήσονται, είναι παλιός τύπος το άρκος, και το βόδι και η αρκούδα μαζί θα βοσκήσουν, και άμα το παιδί, τα παιδιά αυτών έσονται και τα μικρά τους θα είναι μαζί, τα αρκουδάκια και τα μοσχαράκια. Και λέον ως βούς φάγεται άχυρα, και το λιοντάρι σαν βόδι θα φάει άχυρα, δηλαδή δεν θα είναι πλέον αρπακτικών ζώων. Και πεδίων νύπιων επιτρόγλιν ασπίδων και επικίτην εκγόνων ασπίδων την χείρα επιβαλεί. Και μικρό παιδάκι νύπιο θα βάλει στη φωλιά της φαρμακερής ασπίδος, είδος φιδιού, θα βάλει εκεί στη φωλιά του φιδιού το χέρι του το μικρό παιδάκι, θα πιάσει τα μικρά φιδάκια, αλλά δεν θα πάθει τίποτα. Και ουμή κακοποιήσουσιν, ουδέ δίνονται απολέσε ουδένα επί το όρος του Αγιών μου, ότι ενεπλίστη η σύμπασα του γνώνε των Κύριων ως είδωρ κατακαλύψε θαλάσσας. Αυτή η εικόνα, αγαπητοί, είναι μια εικόνα ιδυλιακή, ωραία, παραδεισία. Γράφει ο Θεοδόητος, δια των ημερών, συγγνώμη, δια των ημέρων τίμην και αγρίων ζώων, τροπικός των ανθρωπίων ηθών εδίδαξε την διαφορά. Λύκο μεν γάρ απικάζει το αρπακτικόν ήθος, προβάτω δε το ημερώντε και πράον. Ότι αυτή η εικόνα του Ισαΐου είναι μια εικόνα μεταφορική, ότι δηλαδή αν θα επικρατούσαν, θα επικρατούσε το Ευαγγέλιο στην ανθρωπότητα με ολόκληρη τη συνέπεια, έγινα χριστιανός, είμαι χριστιανός, τότε λέγει θα μπορούσαν να συνυπάρχουν οι ήμεροι άνθρωποι με τους αγρίους ανθρώπους. Ποιους αγρίους? Που το ήθος κάποιων ανθρώπων είναι άγριο. Είναι μερικοί άνθρωποι, λέμε αυτός είναι λύκος, αυτός είναι φως, είναι τσακάλι, αυτός είναι λιοντάρι.
Μάλιστα υπάρχει εκείνο το λατινικό ρητό, το γνωρίζετε, το θυμόμαστε από το σχολείο, homo homini lupus. Ο άνθρωπος προς τον άλλον άνθρωπο είναι λύκος. Αυτό τώρα θέλει να πει εδώ. Εάν δηλαδή το ήθος, η καλλιέργεια είναι η πία, τότε σε όλους τους ανθρώπους και ήπιον κάνει τον άνθρωπο μόνο η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, του Μεσσίου, τότε βεβαίως τα πράγματα σε όλη τη γη μας θα είναι πολύ διαφορετικά και πολύ ωραία. Συμπληρώνει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας και λέγει: «Η ούτω δε αγρίης ήθες είτε και τρόπης εντεφραμένη Χριστού μεταπλάτοντος εις ημεροτάτην τε και αγίαν ζωήν». Δηλαδή οι άγριοι στα ήθη τους και στους τρόπους τους μεγαλωμένοι, τώρα μεταπλάτεται και το ύφος του, όπως ο Χριστός διδάσκει, και γίνονται από αγρή ήμερη. Δηλαδή απέβαλον μεν την εναυτής ομότητα και κερδίκαση δε το είναι Χριστή, το χρημείτα, και πράει και το της Αγίης αναμίξ πολιτεύεστο. Να μην πολύ πράγματα, το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι γίνονται ήμεροι. Γι' αυτό μια κοινωνία η οποία πραγματικά ζει Χριστόν είναι μια κοινωνία Αγίων, είναι μια κοινωνία παραδεισιακή, διότι οι άνθρωποι οικειούνται την πίστη εις τον Ιησού Χριστόν και γίνονται άλλοι άνθρωποι. Αυτό θέλει να μας πει ο Ισαΐας, γιατί προηγουμένως μίλησε για τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του Εμμανουήλ και τώρα μας δείχνει την επίδραση που θα έχει ο Εμμανουήλ εις τον κόσμο αυτόν. Έχουμε πάμπολα παραδείγματα που άνθρωποι με άγριον ήθος, όταν τους επεσκέφθη η χάρη του Θεού, όταν εκείνοι αλλοιώθηκαν, τότε αυτοί μετευλήθησαν σε ηρέμους και αγίους και ημέρους ανθρώπους. Και σας είχα πει ήδη την περασμένη φορά ένα παράδειγμα, τον Όσιο Μωυσή, τον Αιθίωπα, ήταν λίσταρχος, γίγας λίσταρχος, μπορούσε, ήθελε να περάσει κάποτε εκεί τον Νείλο και είχε κλέψει κάποια αρνιά, στα δόντια του κρατούσε, αγαπητοί μου, ολόκληρο κρυάρι για να το περάσει, να το φάει. Φοβερός. Και ο βοσκός που είχε εκεί τα πρόβατα, και όταν τον είδε να περνάει το ποτάμι, το έβαλε στα πόδια, γιατί είπε θα με σκοτώσει. Αυτός ο άνθρωπος έγινε αρνάκι. Μη πούμε ποτέ για έναν άνθρωπο, όσο άγριος και να είναι, ανήμερος, βάρβαρος και λοιπά, ότι αυτός ο άνθρωπος κάποτε δεν θα διορθωθεί. Είχαμε έναν καθηγητή στο γυμνάσιο κάποτε, Μακαρίτη βεβαίως, μαθηματικός αυτός, ήτανε ο φόβος και ο τρόμος των μαθητών. Ξέρετε τι έκανε? Δάγκωνε. Σηκωνόσουνα για μάθημα και αν δεν ήξερες δύο πράγματα με κύριχετο. Ήτανε, θυμόστε την παλιά, το βάθρο, την έδρα και ο πίνακας. Πηδούσε από την έδρα και ερχόταν και δάγκωνε τον μαθητή εδώ στον όμον. Τον εδάγκωνε πραγματικά, δάγκωμα. Και το άλλο, το φοβερότερο, σου λέγε να δω,
και σου σε κοσμώσε με διαφορετικά επίθετα. Μουλαράκι μου, πουλαράκι μου, γαϊδουράκι μου, έλα εδώ, εδώ. Σου βάζε το μολύβι στο χέρι για να βάλεις στον κατάλογο δίπλα στο όνομά σου ένα διαράκι, ένα τριαράκι με άριστο το 20. Αυτός ο άνθρωπος κάποτε μίλησα, μα σε καλή γεωγραφία, μίλησα στον πλαϊνό μου, δεν θυμάμαι, δώσ' μου τη γόμα. Τίποτα. Έλα εδώ, έλα εδώ, μου λέει. Εμένα, εμένα, εμένα. Κάναμε γεωγραφία. Αρπάζει τον άντρα, μου τον κοπανεί στο κεφάλι. Και έκανε μία έτσι και γλίτωσα. Θύμωσε αυτός γιατί δεν με βρήκε το αντικείμενο μου, το κοπανεί στο κεφάλι. Με έβγαλε έξω από την τάξη με τον κηδεμόνα σου. Πήγα λοιπόν στο γυμνασιάκι, κλαίγοντας. Εγώ ήμουνα Δευτέρα οκταταξίου, δηλαδή κάπου έκτη δημοτικού, κάπου 12 χρονών, παιδάκι. Τότε πηγαίναμε από 10 χρονών, θα θυμίστε με το οκτατάξιο. Και πήγα κλαίγοντας στο γυμνασιάρχη. Και η γυμνασιάρχη με καθησύχασε. Καλά, καλά, παιδάκι μου, λέει. Μου λέει εμένα, δεν είναι ανάγκη να έρθει ο πατέρας σου. Γιατί, γιατί τον ήξερα τον άνθρωπο αυτό. Έβγαλα από το γυμνάσιο. Πέρασαν τα χρόνια. Ήρθαν και άλλα, από πίσω άλλα παιδιά που τους είχα και κατηχητό που λέγανε τα παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος πώς ημέρεψε το Ευαγγέλιο. Θυμάμαι κάποτε είχαμε μια γιορτή με νέους και ήταν και αυτός σαν μικρό παιδάκι να παρακολουθεί τη γιορτή. Ερχόταν στους κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής και λέγαμε «Η Στρίγλα» είναι ένα έργο του Σέξπιρ. Η Στρίγλα που έγινε Αρνάκη. Πραγματικά ο άνθρωπος αυτός με πάρα πολύ ταπείνωση και πάρα πολύ ήμερος άνθρωπος. Αυτό είναι. Ο Χριστός τον έκανε αυτό που τον έκανε. Γι' αυτό ποτέ για έναν άνθρωπο μη πούμε ότι αυτός δεν αλλάζει. Μη το πούμε ποτέ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, προχωρούμε. Έχουμε πάμπολα παραδείγματα και έτσι όταν κανείς εγκολπωθεί την αλήθεια του Χριστού, τη διδασκαλία του Χριστού, γίνεται αυτός που γίνεται. Βέβαια, επειδή η ανθρωπότητα δεν απεδέχθη, ούτε θα αποδεχθεί την διδασκαλία του Χριστού, αυτή η εικόνα πλέον του Ισαΐου πραγματοποιείται μόνον μέσα στην Εκκλησία. Αντέγραψα ένα θεμαχείο από τον Ακομάτι, από τον Μπρατσιώτη, μακαριστός και αυτός. Ακούστε τι λέει. Ως προς την όλη περικοπή, αυτή που σας διάβασα, θα έπρεπε να τονιστεί ότι τα εναυτή αναφερόμενα δεν ενδείκνυται να εκλειφθώσουν ως κατά γράμμα πραγματοποιηθισόμενα είτε εν το παρόντι κόσμο χιλιαστικός, τη λέξη εντός αγωγικών, κατά την εκπράνης αναμενωμένη χιλιετή κοσμική βασιλεία του Χριστού επί της γης, είτε εν το μέλλοντι δύο εσχατολογικός, πάλι εισαγωγικά, διότι η καινή γη την οποία μετά την παλιγγενεσία προσδοκόμεν θα έχει καθαρός πνευματικόν χαρακτήρα και προς αυτόν είναι ασυμβίβαστα και η ύπαρξη ζώων αλόγων και υλικών και η διατήρηση ηλικιών παρά τις ανθρώπεις. Να σας το εξηγήσω. Το διάβασα διαεγκυρότητα, γι' αυτό σας το διάβασα. Λοιπόν, προσέξτε, θέλει να πει το εξής: πρέπει η εικόνα του Ισαΐου να έχει μεταφορικό χαρακτήρα. Πιο μεταφορικό, αυτό που σας είπα και είδατε, σας ανέφερα δύο ήδη γνώμες του Αγίου Κυρίου Αλεξανδρίας και του Θεοδωρήτου που είναι μεταφορική αυτή η εικόνα. Μπορεί να εκλειφθεί αυτή η εικόνα κατά γράμμα, λέει ο Μπρατσιώτης, όχι. Και
θα μου πείτε, έχει ήδη εκκληθεί κατά γράμμα. Βεβαίως. Αλλά τι λέει εδώ? Δεν μπορείς να εκλάβεις κατά γράμμα, διότι την εικόνα, διότι τότε πέφτεις εις τον χιλιασμόν. Ποιος είναι ο χιλιασμός? Σημειώσατε, όταν λέει εδώ χιλιαστικός, ο χιλιασμός δεν είναι αυτό που σήμερα είναι ο χιλιασμός. Σήμερα ο χιλιασμός είναι ένα μάζεμα αιρέσεων επί αιρέσεων. Όσες αιρέσεις ποτέ ενεφανίστησαν, τις μάζεψε ο χιλιασμός και προσφέρεται. Ο χιλιασμός ενεφανίστη ζώντος του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού, με μόνη μία θέση, όχι σαν ένα συνοθήλευμα αιρέσεων, όχι. Ο Κύριθος είναι γνωστικός, είπε αυτός, ο εισηγητής του χιλιασμού. Τι, πώς? Τελευταίο βιβλίο που δημοσιεύθηκε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, δημοσιεύθηκε, δηλαδή παρεδόθη στην Εκκλησία δημοσίως, ή το η Αποκάλυψη. Τότε επήραν κάποιοι εκείνα τα χίλια έτη του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού και τι είπαν? Πρόκειται πριν τελειώσει ο κόσμος, πριν έλθει ο Χριστός, θα πρέπει να γίνει μία περίοδος μακρά, χίλια χρόνια, που να επικρατεί η εικόνα του Ισαΐου. Χίλια χρόνια μεγάλης ευτυχίας. Θα δεθεί, λέγει ο Σατανάς, και τότε ό,τι και ό,τι. Αγαπητοί μου, αυτή η ερμηνεία δεν είναι σωστή. Δεν την εδέχθηκε η Εκκλησία, αν θέλετε. Ένας λόγος που κάπως, μόνο στην Ανατολή, όχι στη Δύση, παραμερίστηκε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ήταν αυτό το σημείο. Τουλάχιστον ένα σημείο. Τι δηλαδή? Διότι εξελαμβάνεται ότι θα έχουμε μία μακράν περίοδο ή κατά πνεύμα χιλιαστικός, χίλια χρόνια, ή απλώς χίλια χρόνια. Ή δηλαδή μία μακρά περίοδος ή χίλια χρόνια. Διότι επεκάτει αυτό. Η ερμηνεία λοιπόν που εδίδετο ήταν λανθασμένη. Γι' αυτό λέει εδώ ο Μπρατσιώτης ότι κατά την εκπλάνης αναμενωμένη χιλιετή κοσμική βασιλεία του Χριστού επί της γης, και μάλιστα εν το μέλλον διβίω εσχατολογικός. Τι θα πει αυτό? Είναι μια άλλη περίπτωση, ότι αφού θα έχει τελειώσει η ιστορία, τότε θα επικρατεί πάλι αυτή η εικόνα του Ισαΐου, δηλαδή ζώα κλπ. Όχι μόνο στα χίλια χρόνια, αλλά και πέραν από τα χίλια χρόνια θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και οι άνθρωποι θα παντρεύονται, θα κάνουν παιδιά, δεν θα πεθαίνουν. Αντιφατικό. Όπου θάνατος, εκεί γάμος. Ο γάμος εισάγεται όπου υπάρχει ο θάνατος. Έτσι θα δείτε στις εικόνες των χιλιαστών στα βιβλία τους, διότι δέχονται και αυτήν την περίπτωση, δηλαδή την εσχατολογική. Μετά την Ανάσταση των νεκρών θα δείτε εκεί κάποιο ποτάμι, κάποια δέντρα, θα δείτε κάποιες οικογένειες να τρώνε μπανάνες. Βάζουν τις μπανάνες, αγαπούν πολύ οι χιλιαστές τις μπανάνες, γιατί αυτά σχεδιάζονται παρακάτω στην Αμερική. Και άλλα τι να? Ούτε χιλιαστικός, ούτε εσχατολογικός. Και αιτιολογεί ο Μπρατσιώτης, γιατί απλούστατα, όταν θα έχουμε την Ανάσταση των νεκρών, βεβαίως γάμος δεν θα υπάρχει. Το είπε ο Χριστός σαφώς. Στη Βασιλεία του Θεού γάμος δεν υπάρχει. Σαφώς. Πόστολος Παύλος. Ο Θεός λέει και ταύτη την κοιλίαν και ταύτα τα βρώματα. Ο Θεός λέει καταργήσει. Θα καταργήσει. Δηλαδή τι θα την καταργήσει? Θα θέσει εκτός ενεργίας κοιλία και βρώματα. Μετά
στη βασιλεία του Θεού, όπως λέει εδώ πολύ σωστά, δεν θα υπάρχουν ζώα, ούτε φυτικών ούτε ζωικών βασίλειων. Τι θα υπάρχει, δεν ξέρω. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι εκείνα που ετοίμασε ο Θεός και εκείνους που τον αγαπούν δεν εκφράζονται με γλώσσα άνθρωποι. Δεν εκφράζονται. Εκείνο το ουκ εξών εστίν δεν είναι δυνατόν και δεν επιτρέπεται, αν θέλετε και δύο σημασίες στο εξών λαλήσε. Δεν είναι δυνατόν. Δεν περιγράφεται. Διότι σημειώσετε ότι ό,τι παράσταση έχουμε στον παρόντα κόσμο, αυτό μόνο περιγράφεται. Δεν υπάρχουν λόγια που να περιγράψουν εκείνο που ανήκει σε έναν άλλον κόσμο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι υπάγει ως τρίτου ουρανού και ήκουσε, προσέξτε, αρήτα ρήματα, λόγια ανίποτα, λόγια τα οποία δεν ταιριάζουν στο λεξιλόγιο μιας γλώσσης επί της γης. Είναι πράγματα άλλα. Και έτσι λοιπόν δεν θα υπάρχουν και ηλικίες, όπως σωστά λέει εδώ ο Μπρατσιώτης. Τι λέει ο Ισαΐας, ότι τον ήπιο βάζει το χέρι του εις την τρόγλη των ασπίδων. Δεν θα υπάρχουν ήπια, ούτε μεγάλοι, ούτε γέροντες, αλλά στην Ανάσταση θα έχουμε πια μία μόνη ηλικία, όπως αυτό θα εκφράζει η Εκκλησία μας με ένα ωραίο τροπάριο την πρώτη εβδομάδα της Τεσσαρακοστής. Συνεπώς, το αντιλαμβανόμεθα ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα λένε οι χιλιαστέ. Αυτό να το ξέρουμε. Διότι τι κάνουν οι χιλιαστέ? Παρερμηνεύουν και την Παλαιά βεβαίως και την Κοινή Διαθήκη. Αλλά αν θέλετε ακόμη να επιμείνω, αυτός ο Κύριος αποκλείει στα έσχατα της ιστορίας αυτή την παραδοσιακή κατάσταση. Αποκλείει. Τι μας πληροφορεί ο Κύριος? Ότι προς το τέλος της ιστορίας το κακό και η φιλαυτία θα φάσει, ώστε η αγάπη των πολλών να ψυγεί, να παγώσει η αγάπη των πολλών. Με την ευκαιρία να μην μου διαφύγει ότι τα χίλια χρόνια η Εκκλησία μας τα ερμηνεύει με εκπροσώπους της, δηλαδή με πατέρες της Εκκλησίας μας. Ξέρετε πώς? Ότι ο αριθμός είναι στρογγυλός και μακρύς. Στρογγυλός και μακρύς. Ο Χριστός μίλησε για 10 παρθένους στην παραβολή των 10 παρθένων. Και για να μην λογαριαστούν ποσοστά, είπε 5 μωρές και 5 φρόνιμες. Δεν είπε 3 και 7, για να μην πούμε ότι τόσο ποσοστό είναι οι φρόνιμες, τόσο ποσοστό οι όχι μυαλωμένες. 5 και 5. Να σε βγάλει από την περιέργεια. Μίλησε για 100 πρόβατα που χάνει κάποιος το ένα και τρέχει να βρει το πρόβατό του, για να δείξει ότι δεν του αρκεί το ότι έχει 100. Πού να τρέχω εγώ τώρα στις λαγκαδιές και στις νύχτες και στις αγκαθιές να βρω το χαμένο πρόβατο? Για να δείξει την αγάπη του Θεού για τον χαμένον άνθρωπο. Μίλησε με στρογγυλούς αριθμούς, έτσι, για το 10, για το 100, τώρα μιλάει για το 1000. Τι θέλει να δείξει? Θέλει να δείξει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι ο αριθμός 1000, αλλά είναι ένας στρογγυλός αριθμός που δείχνει μακρύ χρονικό διάστημα. Ποιο είναι το ένα σημείο και το άλλο σημείο? Ξεκινώ από το 0 και πάνω στα 1000. Είναι ο χρόνος, να το θυμόσαστε πάντοτε αυτό, κάπου σας το λέω μάλιστα, είναι ο χρόνος ο μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού. Ο χρόνος που περικλείεται μεταξύ της πρώτης και δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Ή, όπως λέγεται, ο χρόνος του Ευαγγελίου. Διότι μεταξύ των δύο παρουσιών είναι η αγάπη του Θεού εκφραζομένη προκειμένου να σωθεί ο κόσμος.
Συνεπώς είναι ο χρόνος του Ευαγγελίου, διότι μετά από τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία δεν θα εκφράζεται η αγάπη αλλά η δικαιοσύνη του Χριστού. Έτσι ο Κύριος μας είπε ότι στα έσχατα θα έχει παγώσει η αγάπη και οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι. Μας το λέει και ο Απόστολος Παύλος, μην ξεχνάς, γράφει στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του, ότι θα σταθούν σε σκάπους καιρούς καιροί χαλητοί, δύσκολοι, άσχημοι καιροί, έσονται γαροί άνθρωποι, φύλαφτοι κλπ. Και ακόμη ο Κύριος όταν ετέθη να φάρθει στη γη ξανά, είπε ναι, το πρόβλημα δεν είναι εκεί, είπε ο Χριστός. Ότι θα έρθω, θα έρθω, δεν τίθεται θέμα. Το θέμα είναι ότι όταν θα επανέλθω εις την γη, θα βρω την πίστη επάνω στη γη. Την πίστη σε τι? Στο θεανθρώπινο πρόσωπό του. Θα βρω την πίστη. Σαφές αυτό. Θα βρω την πίστη. Δεν απήντησε θα βρω, δεν θα βρω, διότι αφήνει το θέμα ανοιχτό να υπονοηθεί ότι η πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπό του θα έχει εκτάκτως περιοριστεί μόνο εις το λίμα, μόνο εις λίγους ανθρώπους εκείνοι που θα έχουν μείνει πιστοί. Γιατί? Διότι το πλείστον των ανθρώπων, προσέξτε, και των χριστιανών, το πλείστον θα έχουν προσκυνήσει τον Αντίχριστον. Μας το λέει στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτό. Είναι το πιο μελανό και θλιβερό σημείο της Αποκαλύψεως, ότι χριστιανοί θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστον. Ύστερα ο Αντίχριστος δεν θα βρεθεί σε χώρους της ειδωλολατρίας, δεν θα βρεθεί στην Κίνα, αλλά θα βρεθεί, γιατί Κίνα λέμε γιατί οι άνθρωποι δεν είναι χριστιανοί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αλλά θα βρεθεί σε χριστιανικό έδαφος, σε χριστιανικό χώρο. Συνεπώς θα λέγαμε ότι η παραδεισία περιγραφή του Ισαΐου τι είναι? Δυνητική. Τι θα πει δυνητική? Αν δηλαδή εγίνε το αποδεκτός ο Μεσσίας παγκοσμίως, τότε θα συνέβαινε επάνω στη γη μας να έχουμε αυτήν την παραδοσιακή κατάσταση. Όχι βεβαίως με την έννοια των ζώων και τα λοιπά, αλλά γιατί όχι? Διότι όταν ο Αδάμ εκλήθη να ονοματίσει τα ζώα, πέρασαν όλα τα ζώα και τους έδωσε βεβαίως ονόματα. Μια λεπτομέρεια θα μου πείτε, αλλά μεγαλειώδου σημασίας, διότι για να δώσει ονόματα ο Αδάμ πρέπει να είχε λογική. Άρα λοιπόν η λογική δεν είναι προϊόν εξελίξεως, το ακούτε, αλλά είναι η λογική στον άνθρωπο απαρχής. Δεν είναι προϊόν εξελίξεως, διότι όταν ονοματίζω σημαίνει ότι μπορώ να φτιάχνω έννοιες. Για να φτιάξω έννοιες πρέπει και προϋποθέτει ότι έχω λογικό, λογική. Συνεπώς ονοματίζει τα ζώα. Πέρασαν μπροστά του τα ζώα. Δεν ήταν άγρια τα ζώα, κι άλλο θα σας το έχω πει, το ξέρετε, να μην επαναλαμβάνω τα ίδια. Εστράφησαν κατά του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος εστράφει κατά του Θεού. Γι' αυτό αγαπητοί θα λέγαμε γιατί όχι να μην ξαναγυρίζαμε σε αυτήν την κατάσταση του Παραδείσου. Ύστερα εις αυτούς τους Αγίους δεν έχουμε ανάλογες καταστάσεις. Δηλαδή ακριβώς τι? Έχουμε Αγίους οι οποίοι μπορούσαν να ζουν με τα άγρια ζώα όπως ο Αδάμ στον Παράδεισο. Έχουμε
μέσα στην εκκλησιαστική μας ιστορία τέτοιες περιπτώσεις πολύ ωραίες, πολύ συγκινητικές. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ επί παραδείγματι συμβιούσε με μία αρκούδα του δάσους. Η αρκούδα είναι άγριο ζώο, Κάποτε ένας γέροντας, δεν θυμάμαι τη στιγμή αυτή το όνομά του, είχε ένα γαϊδουράκι. Ο Άγιος Γεράσιμος είχε ένα, είχε ένα γαϊδουράκι και ένα λεοντάρι του το έφαγε το γαϊδουράκι. Έλα εδώ, του λέει στο λεοντάρι, έλα εδώ. Γιατί μου έφαγες το γαϊδουράκι μου? Τώρα θα σε τιμωρήσω. Θα μου κουβαλάς εσύ ξύλα όπως μου κουβαλούσε το γαϊδουράκι μου. Και το λιοντάρι υπήκουε σαν γαϊδουράκι. Βλέπετε δηλαδή πραγματικά ποια ήτο αυτή η κατάσταση του παραδείσου. Πάντως, όπως σας είπα και επαναλαμβάνω, η εικόνα του Ισαΐου είναι να δείξει το πώς μεταβάλλονται οι άνθρωποι με τη χάρη του Χριστού και την διδασκαλία του Ευαγγελίου. Ο κάθε πιστός, αν θέλει, μπορεί να πραγματοποιεί αυτή την εικόνα προσωπικά στον εαυτό του. Ο Χριστός είναι ο ποιμήν ο καλός και μεταβάλλει τους ανθρώπους που θα ποιμάνει σαν πρόβατά του. Άλλοι ποιμένες έξω από τον Χριστόν είναι εκείνοι για τους οποίους λέει ο Κυριός μας, ποιμένες του σατανά, που δεν έχουν σκοπό άλλο να κάνουν παρά να κλέπτουν και να θείουν την ανθρωπίνη ψυχή. Όταν ο άνθρωπος γίνει πάρα πολύ ήμερος άνθρωπος, βεβαίως είναι ήμερος και στους άλλους ανθρώπους, βεβαίως είναι ήμερος και στα ζώα. Επιτρέψατε όμως ακόμη και στα φυτά. Έχει δικαίωμα να κόψει ένα φυτό, αλλά ποτέ δεν θα το κάνει αυτό εάν δεν το χρειάζεται. Βλέπετε, ο σύγχρονος άνθρωπος κόβει ένα λουλούδι, το μυρίζει, δεν του μυρίζει, το περιφρονεί και το πετάει. Έκοψες ένα λουλούδι, εσύ είσαι ο κύριος της φύσεως. Μάλιστα, πάρ' το, μελέτησέ το, δες το, θαύμασέ το, δώσε δόξα στον δημιουργό του, βάλ' το σε ένα βάζο να το χαρίσει. Γι' αυτό έχουμε οικολογικό πρόβλημα. Καταστρέφουμε την κτήση. Εδώ είναι, σας είπα, το φοβερόν, το φοβερόν. Ωστόσο, και τα ζώα. Ο άνθρωπος, λέγει Σοφία Σιράχινε και αλλού είναι γραμμένο, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ήμερος, η κτήρη υπάται ψυχάς ζώων. Δεν βασανίζει τα ζώα του. Θυμάμαι μητέρα μου, πώς μου έρθει τώρα στο μυαλό, είχαμε κότες επικατοχής. Σηκωνόταν πρωί πρωί, κάτι πίτουρα, δεν ξέρω που ευρίσκονταν, τα ζέστενε για να, χειμώνας, για να γεννούν οι κότες, γιατί είχαμε ανάγκη πολύ βεβαίως να μας κάνουν οι κότες κάποιο αυγό. Και όταν τις λέγαμε γιατί τόσο πρωί, ξέρετε τι έλεγε? Έλεγε: ο Θεός των ζώων είναι ο άνθρωπος. Και μάλιστα πολύ παραπάνω όταν είναι κατοικίδια ζώα, τα οποία ο άνθρωπος πρέπει να περιποιηθεί. Δεν βασανίζει τα ζώα. Όταν βλέπετε μικρά παιδιά να βασανίζουν τα ζώα, είναι πολύ κακό πράγμα. Έχουμε δει στο μοναστήρι κάποτε κότες που τις είχαμε πιο ελεύθερες, μικρά παιδιά, σαν να μην είχαν δει ποτέ τους κότα, να πάνε να πιάσουν μια κότα, μια πάπια, και αμέσως το χέρι εδώ στο λαιμό να στραγγαλίσουν. Πολύ περίεργο πράγμα. Ναι, έλεγε ο Τάκητος Ρωμαίος, αυτός που βασανίζει το σκυλί του θα βασανίσει και τον πατέρα του. Βεβαίως είναι ο σκληρός άνθρωπος. Έτσι ο ήμερος πια άνθρωπος περιποιείται τα ζώα.
όταν σε μια χιονιά, δεν ξέρω πού, πώς, δει ζώα να ψοφούν, πουλιά, λυπείται. Εν τούτης ο σύγχρονος άνθρωπος, όταν δει χιόνια που παγώνουν τα πουλιά τα καημένα και φεύγουν προς νοτιοτέρους χώρους, βγαίνουν τότε σαν κυνηγοί να πολεμήσουν τα πουλιά και τα άλλα θυράματα. Επιτρέψατε μου να σας το πω. Μπορεί να μην αποτελεί αμαρτία το κυνήγι, αλλά δεν εκφράζει άνθρωπο με λεπτά αισθήματα. Αν λοιπόν έχετε δίκανο και πάτε κυνήγι, κάνω μια ανέκκληση στα λεπτά σας αισθήματα. Δώσατε το να φύγει από σας το δίκανο. Τίποτα. Όχι κυνήγι πλέον. Για να μην πω εκείνο που λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων σε μια του μυσταγωγική κατήχηση, δεν θυμάμαι. Γι' αυτό λέγει, εκείνοι που θέλουν να χορτάσουν την κοιλιά τους και με θυράματα, γίνεται και το αντίστροφο. Γίνονται τροφή των αγρίων ζώων που πάνε να τα σκοτώσουν. Μου έλεγε κάποιος, δεν του μίλησα, μια εβδομάδα είναι, ίσως μ' ακούει, δεν πειράζει. Είναι μερικά πράγματα που θέλω να τα αποκαλύπτω, γιατί είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Σηκώνεται το πρωί, ίδιο στο χειμώνα, για να βάλει στο παράθυρο του σπιτιού εκεί ψυχουλάκια για τα πουλιά. Ιδίως όταν είναι χιονιάς, κακός καιρός, και τα πουλιά δεν βρίσκουν να φάνε. Όλα αυτά εκφράζουν λεπτότητα συναισθημάτων και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ας φύγουμε από το χωρίο, από τα χωρία που είπαμε. Πηγαίνουμε στο 10ο χωρίο του ιδίου κεφαλαίου. Και έστε εν τη ημέρα εκείνη η ρίζα του Ιεσέ και ο ανιστάμενος άρχην αυτών, επ' αυτό έθνη ελπιούσι και έστε η ανάπαυσης αυτού τιμή. Και όταν όλα αυτά που περιγράψαμε μέχρι τώρα πραγματοποιηθούν, δηλαδή η παραδεισία αυτή αποκατάστασης, τότε η ρίζα του Ιεσέ, λέγει ο προφήτης, δηλαδή το πεδίο της Παρθένου, να πω όλα τα σε συσσόρευση τα ονόματά του, δηλαδή ο Εμμανουήλ, ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός, τότε θα φτάσει να άρχει των εθνών, θα γίνει ο Κύριος όλων των εθνών. Δεν θα είναι συνεπώς βασιλεύς των Εβραίων, αλλά όλων των εθνών, λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς, ούκ Ιουδαίων έστε βασιλεύς, ούδε ως πέρα αυτός ο Δαβίδ, είτε τούτου διάδοχη βραχίας την ως γωνίας κρατήσει της δαπανταχού γης άρξη. Όχι όπως ο Δαβίδ που ήταν βασιλιάς μόνο ενός λαού, ή η διαδοχή του, ή να είναι βασιλιάς μιας γωνίτσας γης όπως ήταν το κράτος του Ισραήλ τότε, αλλά ο Μεσσίας αυτός, λέγει, απανταχού γης άρξη, θα γίνει αρχηγός σε όλη τη γη. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός έστειλε τους μαθητάς του σε όλα τα έθνη. Γιατί η σωτηρία είναι παγκοσμία. Το λέω γιατί οι Εβραίοι σε εκείνο το φοβερό και ανόητον και τυφλόν σοβινισμό τους δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο Μεσσίας δεν είναι μόνο δικός τους, αλλά είναι όλων των εθνών. Το λέγω γιατί μέχρι σήμερα μία κυρία αιτία, όπως και τότε στην αρχαιότητα, κυρία αιτία αυτής της απιστίας των είναι ότι δεν θέλουν να είναι ο Μεσσίας των άλλων εθνών. Θυμηθείτε εσείς πράξεις που κάνουμε στα θέματά μας τα κατά Κυριακή,
επάνω εκεί στο χώρο του ναού που ήταν και Ουλυσσίας. Και όταν είπε ότι μου είπε ο Ιησούς με απέστειλε εις έθνη μακράν, εκεί δαιμονίστηκαν. Τότε έβγαζαν τα ρούχα τους, τα πετούσαν επάνω στον αέρα, τότε πιάναν χώμα και το πετούσαν στον αέρα και ούτω καθεξής. Γιατί? Επειδή άκουσαν ότι ο Ιησούς έστειλε τον Παύλο εις έθνη μακράν. Όχι, ο Μεσσίας είναι δικός μας. Εάν αυτό κάποτε το καταλάβουν, θα γίνουν χριστιανοί. Αλλά η Γραφή μας λέγει ότι δεν θα το καταλάβουν έως το τέλος της ιστορίας. Ο Κυρίος λαός, βέβαια κάποιοι θα πιστέψουν στο κήρυγμα των δύο προφητών, του Ηλία και του Ενόκ, αλλά ο λαός στο σύνολό του, οι δύο συάρχοντες, δεν θα το έχουν αποδεχθεί ως τότε, και αντί του Ιησού Χριστού θα έχουν δεχθεί τον Αντίχριστο. Η σωτηρία λοιπόν είναι παγκοσμία. Γι' αυτό, όπως λέει ο Ισαΐας, ωραιότατα, επ' αυτό έθνη ελπιούσιν. Εις αυτόν θα ελπίσουν τα έθνη, διότι τα έθνη έχουν φτάσει και φτάνουν και θα φτάνουν πάντοτε σε ένα αδιέξοδο. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι η τελευταία ελπίδα της γης. Αν η γη τον απορρίψει, τότε ανοίγεται μπροστά της το χάος και ο όλεθρος. Ο Κύριος είπε, Ιωάννης 5,43, «Εγώ ελήλυθα εν το ονόματι του Πατρός μου και ου λαμβάνετε με. Εγώ ήρθα εις το όνομα του Πατέρα μου και δεν με αποδέχεστε, δεν με πιστεύετε. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι το ιδίο, εκείνον λείψεστε». Ποιος είναι αυτός ο άλλος που θα έρθει? Ο Αντίχριστος. Αυτόν, αυτό δεν θα έρθει εν ονόματι του Θεού, θα έρθει εν ονόματι του εαυτού του. Αυτόν λέει θα τον δεχθείτε, θα τον παραλάβετε. Βλέπετε λοιπόν ότι η ανθρωπότητα σαν τελευταία ελπίδα έχει τον Χριστόν, τον Ιησού Χριστόν, τον απορρίπτει. Πού οδηγούμεθα? Εις το χάος. Πού? Εις τον νέον Χριστόν, όπως λέγεται, του φύγαμε από τον Ιχθύν και πάμε λέει στον υδροχό, τον υδροχοϊκόν Χριστόν, που δεν είναι άλλος παρά ο Αντίχριστος. Υδροχοϊκός Χριστός. Άκουσα ένα τραγούδι ελληνικό γι' αυτόν τον υδροχοϊκόν Χριστόν. Αλίμονο, λέω, αλίμονο. Είναι ο Αντίχριστος. Και η πραγματικότητα είναι ότι η γη στο σύνολό της θα απορρίψει τον Χριστόν, όπως σας έλεγα προηγουμένως, εκτός ενός λίματος. Άρα το βλέπει κανείς καθαρά, το δευτερώνουμε αυτό που σας είπα, ότι αυτή η χιλιαστική κατάσταση, δηλαδή ότι θα έρθει ένας καιρός που όλα θα είναι παραδείσια εδώ στη γη, απορρίπτεται. Και να δούμε ακόμα ένα χωρίον, είναι θαυμάσιον. Το 12ο χωρίον λέγει, και αρή, ποιος αρή, ποιον το υποκείμενο, η ρίζα του Ιεσέ, δηλαδή ο Μεσσίας, και αρή θα σηκώσει, έρω και αρή, σημείων εις τα έθνη και συνάξει τους απολωμένους Ισραήλ και τους διεσπαρμένους του Ιούδα, συνάξει εκ των τεσσάρων πτερήγων της γης. Είναι πολύ ωραίο, ακούσατε αυτό. Το χωρίον αυτό έχει καταρχάς μια ιστορική σημασία. Για τον παλαιόν εννοείται Ισραήλ. Και θα σηκώσει σημείον, σινιάλο, σημαία, και θα συνάξει από όλα τα έθνη τους Εβραίους
να τους φέρει στην πατρίδα τους. Είπαμε, καταρχάς έχει μια ιστορική διάσταση, ιστορική σημασία δια των παλαιών Ισραήλ. Αλλά θέτω το ερώτημα, αυτό το σινιάλο, το σημείο, μήπως έχει επαναληφθεί κι άλλη κι άλλη φορά μες στην ιστορία? Μήπως, ερωτώ, μήπως πρόκειται δια την επανασύσταση του εβραϊκού κράτους, του κράτους του Ισραήλ, που συνέβη στον αιώνα μας, 1948. Μήπως, διότι μετά από τον Ισαΐαν ακολούθησε, μετά ακολούθησε η Βαβυλωνιακή, όχι, ακριβέστερα η Ασσυριακή εχμαλωσία του Βορείου Βασιλείου. Μετά ακολούθησε, ύστερα από 120 χρόνια, η Βαβυλωνιακή εχμαλωσία του Νοτίου Βασιλείου. Μετά από τους Ασσυρίους, τους Βαβυλωνίους, ήρθαν οι Μίδο-Πέρσε. Μετά από αυτούς ήρθαν οι Βυζαντινοί. Συγγνώμη, ήρθαν οι Ρωμαίοι. Μετά από τους οι Έλληνες, συγγνώμη. Να είπαμε, να με διορθώνετε. Ήρθαν οι Έλληνες. Μετά από τους Έλληνες ήρθαν οι Ρωμαίοι. Μετά από τους Ρωμαίους ήρθαν οι Βυζαντινοί. Μετά από τους Βυζαντινούς ήρθαν οι Άραβες. Και μετά ήρθαν τα ευρωπαϊκά κράτη, που χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες, οι τελευταίοι κάτοχοι της Παλαιστίνης ήσαν οι Άγγλοι. Μήπως λοιπόν, διότι μέσα στην ιστορία δεν στάθηκαν πόσο παραπάνω από 2.500 χρόνια, δεν στάθηκαν οι Εβραίοι ελεύθεροι. Μήπως λοιπόν αυτό το σινιάλο, έτσι το ερμηνεύουν, σινιάλο, σημείο, θα δούμε τώρα, μήπως αυτό είναι κάτι που αφορούσε εις τον παλιόν Ισραήλ, ίσως. Αλλά εμείς θα δούμε αυτό το σημείο, σημείο σημαία. Ξέρετε, στον Ισραήλ έχουμε περιπτώσεις που αναφέρεται η σημαία. Το ξέρετε αυτό? Ο Ισραήλ ήταν χωρισμένος σε 4 κομμάτια στην έρημο. Τρεις φυλές. Η Σημείων Σταυρούν. Και είχαν και σημαία. Και η σημαία αυτή ήταν με κάποια σύμβολα. Η φυλή του Ιούδα είχε το λιοντάρι. Και είναι εκείνα τα 4 ζώα που έχουμε στους 4 Ευαγγελιστάς, που θα τα βρούμε γραμμένα αυτά εις τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου Αριθμοί. Ωστόσο, εμείς θα δούμε το χωρίον χριστιανικά και εσκατολογικά. Ποιος αρεί, ποιος θα σηκώσει? Ο Μεσσίας. Και ποιον το σημείον, δηλαδή η σημαία, το σήμα, το σινιάλο, ο Τίμιος Σταυρός. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, έγι γερμένου γάρ του σημείου, θα έχει σηκωθεί το σημείον του τέστη του σημείου του Σταυρού, δηλαδή του σημείου του Σταυρού, λέει ο Άγιος Κύριλλος, και εμφανούς γεγονότος, και αφού θα γίνει το σημείο εμφανές, της αναπάσαν την οικουμένη εθνεσίτε και λαείς γεγονεν, συνδρομή προς ομοψυχίαν, σπουδή προς ομόνιαν και ομοπιστίαν των πάλε διηρημένων. Θα έρθει το σημείο που θα ενώσει τους ανθρώπους. Επειδή όμως δεν έγινε βέβαια δεκτός ο Μεσσίας, όπως λέγαμε προηγουμένως, και το σημείο τρόπον τεινά, ο Τίμιος Σταυρός, τρόπον τεινά
δεν ενεργοποιείται. Πάρτε μια περίπτωση που λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι λαοί και να κάνουμε μια συνομοσπονδία. Τώρα αυτά τα πράγματα κρίνονται από πολιτικής πλευράς και πολύ αμφιβάλλουμε τι θα επιτευχθεί. Πολύ λέμε οι Ρουμάνοι, οι Ρώσοι, οι Βούλγαροι, οι Έλληνες, Ορθόδοξοι. Α, να. Δεν είναι όμως εκείνο που θα μας σύνωνε το πνεύμα τόσο του Χριστού όσο η πολιτική. Να γλιτώσουν θερυπήν τα Βαλκάνια από τον Ισλαμισμό και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να βλέπει με εμπιστοσύνη και με ενδιαφέρον πνευματικό τέτοιες κινήσεις, τέτοια κινήματα. Ας είναι όμως. Το θέμα είναι, για να σας δείξω σαν παράδειγμα, ότι για μια στιγμή όταν έρχεται εδώ ένας από τη Γεωργία, αλλά είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός, δεν ξέρω από πού να έρθει, Ορθόδοξος Χριστιανός, δηλαδή τι αισθανόμεθα, ένα άλλο αίσθημα, και είναι πολύ σπουδαίο αυτό, δημιουργεί μια ενότητα. Ερωτάει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, τις δε συνάξει ή ο Αποστολικός Χορός ή ο δι' αυτόν κηρυττώμενος εκρίζεις Ιεσέ. Συνήγον τότε εις μίαν εκκλησίαν ουκέτι διεστώτες, μια εκκλησία χωρίς να έχουν μερίδια, μερίδες, κομμάτια μεγάλα, ουδέ αφορισμένοι αλλήλων ως το πρώτερο, ούτε χωρισμένοι μεταξύ τους όπως πρώτα η ενότηση. Το σημείο λοιπόν του Σταυρού είναι σημείο ενότητος, αλλά και σημείων αντιθέσεως έναντι των εχθρών του Χριστού. Ακόμη πως είναι, διότι εσύ είσαι εχθρός του Χριστού, δεν δέχεσαι το σημείο του Σταυρού. Είναι λοιπόν και σημείο ενότητος και σημείο αντιθέσεως και εχθρότητος. Ακόμη το σημείο του Σταυρού είναι σημείο μαρτυρίας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθής Μεσσίας. Θα το δείτε λίγο πιο κάτω. Και αυτό όταν το σημείο του Υιού του Ανθρώπου, δηλαδή ο Τίμιος Σταυρός, φανεί εις των ουρανών προ της Δευτέρας του Χριστού παρουσία. Τότε θα πούν, α, ο Ιησούς είναι ο αληθινός Μεσσίας. Να που μας το λέει ο ίδιος ο Κύριος, Ματθαίος 24,3, τι το σημείο της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος, ερωτήθηκε ο Κύριος από τους μαθητάς, και ο Κύριος απαντά, και τότε, αφού είπε και άλλα πολλά, και τότε φανίσετε το σημείο του Υιού του Ανθρώπου εν το ουρανό. Ποιο είναι το σημείο του Υιού του Ανθρώπου? Ο Σταυρός. Και τότε κόψονται πάσε φύλλε της γης, κόψονται, κόπτομαι, κοπετός, θα χτυπάνε το στήθος τους, το κεφάλι τους, και όψονται και θα δουν τον Υιόν του Ανθρώπου ερχόμενον επί των εθελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Το σημείο του Κυρίου του Σταυρού είναι το σημείο που θα κάνει το σινιάλο ο Κύριος. Πολύ σπουδαία αυτά. Μας λέει ο Ισαΐας ότι τους, ακούσε τι λέει ο Ισαΐας στο χωρίο που σας διάβασα, τους διεσπαρμένους του Ιούδα συνάξει εκ των τεσσάρων πτερίγων της γης. Τέσσερις πτέρυγες είναι τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Ακούστε πως το λέει ο Χριστός αυτό. Και αποστελεί τους αγγέλους, όταν θα ξανάρθει ο Χριστός, αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απάκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Καταπληκτικά πράγματα. Είδατε πως μιλάει ο Ισαΐας, είδατε πως μιλάει ο Χριστός και τα Ευαγγέλια.
Ο Κύριος Ιησούς δύο φορές έστειλε το σημείο του εις τον κόσμο. Δύο φορές. Την πρώτη φορά με το κήρυγμα του Σταυρού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, τον λόγο του Σταυρού. Λόγος θα πει κήρυγμα. Ο λόγος ο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία, ναι, και φάνηκε εις μεν τους απολυμένους, τους χαμένους, αυτοί που δεν θα κερδίσουν τη σωτηρία, της μεν απολυμένης μορία, ανοησία, της δε σωζωμένης δύναμης Θεού. Και τη δεύτερη φορά με τη θεωρία του Σταυρού στον ουρανό, όταν θα εμφανιστεί το σημείο του Σταυρού εις τον ουρανό κατά τη δική του βεβαίωση. Πράγματι, αγαπητοί, ακούστε. Εκείνοι που πίστεψαν θα χαρούν. Εκείνοι που δεν πίστεψαν και πολύ παραπάνω θα έχουν αποδεχθεί τον Αντίχριστον. Κόψονται. Τι είπαμε, κόψονται, κόπτονται. Κοπετός, χτύπημα του στήθους. Ο Χριστός μας είπε, αρχομένων δε τούτων γίνεστε. Ποια? Τα διάφορα σημεία που ο ίδιος μας είπε και που κάπως εκτενέστερα αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Όταν δείτε αυτό, όταν δείτε εκείνο, όταν δείτε εκείνο. Αρχομένων δε τούτων γίνεστε, ανακύψατε και πάρατε τα σκεφαλά σημών, διότι εγγίζει η απολύτρωση ημών. Λουκάς 21,28. Ανακύπτω, δηλαδή προς τα πάνω. Ναι, γιατί ο Χριστός αλλού μας είπε ότι δεν έρχεται, θα σας πούν, είναι, λέει, σε κάποιο σπίτι. Είναι στην έρημο. Όχι, όχι. Είναι από εδώ που... Όχι, όχι. Δεν έρχεται από τη γη ο Χριστός. Από τον ουρανό. Γι' αυτό είπε, ανακύψατε τα σκεφαλά σημών. Εάν δεν τον δούμε στον ουρανό, θα πούμε είναι ψεύτικος Μεσσίας. Όπως ο Αντίχριστος. Και είπε το παράδειγμα της αστραπής. Όταν λέει η αστραπή στον ουρανό, όλο το χώρο του ουρανού πιάνει. Θα είναι θεατός από όλους ο Χριστός. Λοιπόν, ανακύψετε, σηκώσατε τα κεφάλια σας και πάρατε τα σκεφάλα σημών, γιατί εγγίζει η απολύτρωσή σας, η σωτηρία σας. Οι πιστοί θα χαρούν και πολύ παραπάνω όταν θα δουν το σημείο του Σταυρού προβαλλόμενο εις τον ουρανό. Προηγείται το σημείο του Σταυρού και έπεται, ακολουθεί ο Χριστός. Αυτά κατοχυρωμένα. Γι' αυτό σας λέω και τα χωρία πολλές φορές. Για να σας δείξω και να σας πω, το Πνεύμα το Άγιο ελάλησε. Ο Χριστός εβεβαίωσε. Μη λοιπόν λέμε, μα μου, αγαπητοί μου, το θέμα της πίστης είναι εκείνο που θα μας οδηγήσει στην σωτηρία. Ευχαριστώ που με ακούσατε.